Κύριε Βασίλη Κούδα, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κύριε Βρυγεράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Στεγνά διάβασα το ρεπορτάζ ή είπα το ρεπορτάζ, το οποίο μπορεί και ο κάθε ενδιαφερόμενος να βρει και μέσα από το site neakriti.gr. Εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Κούδα, γιατί είναι ερώτημα πολλών οι οποίοι επικοινώνησαν χθες μαζί μου, ρωτώντας συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί αυτή η κατάσταση, πώς μια κοινωνία, πώς εμείς, ο καθένας από τη δική του την πλευρά, ανεχόμαστε ή προχωράμε σε τέτοιου είδους πράξεις. Θα θέτω μαζεμένα τα ερωτήματα για τις ανάγκες και του χρόνου. Πώς είναι δυνατόν να τρώμε τις σάρκες μας και πώς, με την έννοια της κακοποίησης των παιδιών μας, πώς οι νεότεροι μπορεί να συνεχίζουν σε αυτή την ίδια τακτική ο 20χρονος σε βάρος της 13χρονης και πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είναι σημερινό το φαινόμενο? Κοιτάξτε, σίγουρα μια απάντηση που μπορούμε να πούμε και να είμαστε σίγουροι ότι είναι σαφής και ακριβής είναι ότι το φαινόμενο είναι πολυπαραγωγικό. Έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Κάποιοι από τους οποίους άπτονται της δικιάς μου ειδικότητας, δηλαδή της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας. Πολλοί όμως δε από αυτούς είναι κοινωνικοί. Ευρύτερα, όπως είπατε, αφορούν το σύνολο της κοινωνίας και αφορούν τον τρόπο που διαχειριζόμαστε σοβαρά ζητήματα κοινωνικής παθογένειας. Το φαινόμενο, κατά τη γνώμη μου, και αυτά που λένε και οι ειδικοί και οι παλιότεροι κτλ., προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι σημερινό. Σήμερα έχουμε δύο καινούρια, ας το πω, πιο καινούρια φαινόμενα σε σχέση με, ας πούμε, πριν 30-40 χρόνια. Το ένα είναι καλό, το άλλο είναι κακό. Το καλό φαινόμενο είναι ότι μιλάμε και συζητάμε αυτά τα ζητήματα πιο εύκολα. Στην κοινωνία διαχέεται πιο εύκολα η ανάγκη να υποθούν αυτά τα πράγματα, τα θύματα να ζητήσουν βοήθεια. Οι οικογένειες που έχουν τέτοια θύματα, παιδιά, να μην φοβηθούν το κοινωνικό στίγμα και να απευθυνθούν στις αρχές, σε ειδικούς και τα λοιπά, προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Και αυτό είναι το πολύ καλό, το καλό κομμάτι. Το άσχημο κομμάτι, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι οι κοινωνικές συνθήκες, όπως και εσείς πολύ σωστά επισημαίνετε, γιατί τις ακούω αρκετές φορές, χειροτερεύουν μέρα με την ημέρα. Αποτέλεσμα αυτού, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι όποιες ψυχοπαθογένειες υπάρχουν σε διάφορους ανθρώπους, και κυρία Βρυγεράκη, να μην κρυβόμαστε, υπάρχουν αυτές οι παθογένειες και υπήρχαν πάντοτε, φουντώνουν, γίνονται πολύ πιο έντονες, γίνονται πολύ πιο επιθετικές, με αποτέλεσμα τα φαινόμενα που περιγράψετε πριν. Να πω μόνο κάτι στατιστικό, έτσι που εμείς το ξέρουμε εδώ και καιρό, ότι το κομμάτι της παιδοφιλίας είναι αρκετά πιο διαδεδομένο στην κοινωνία μας από ότι ίσως κάποιος άνθρωπος που δεν ασχολείται φαντάζεται ή θεωρεί. Όταν λέω βέβαια παιδοφιλία, δεν εννοώ μόνο πράξεις τέτοιου είδους, ας πούμε, άσχημες επιθετικές πράξεις που έχουν να κάνουν με σεξουαλική κακοποίηση. Εννοώ απλά και μόνο την επιθυμία κάποιων ενηλίκων, αντί να έχουν σαν ερωτικό αντικείμενο άλλους ενήλικες, οποιοδήποτε φίλου, να έχουν σαν ερωτικό αντικείμενο τα παιδιά. Μάλιστα. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, μεταφέρεται μέσα από γενιές. Δεν είναι κάτι που, ας το πω, μια αρρώστια. Είναι μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται. Όσο υπάρχει σε κάθε οικογένεια ένα κομμάτι κακοποίησης, όσο υπάρχουν παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με κακές συνθήκες και τα οποία, ειδικά τα αγόρια, με τη σειρά τους όταν θα μεγαλώσουν, θα γίνουν και αυτοί κακοποιητές ή θα γίνουν άνθρωποι που θα ψάχνουν να διχειρίζονται, να έχουν σαν ερωτικό αντικείμενο αδύναμα πλάσματα, όπως είναι τα άλλα παιδιά. Βέβαια, αυτό το πράγμα ξέρουμε εμείς ότι είναι και πολύ δύσκολο να βρεθεί στην καθημερινότητα και φυσικά είναι και πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Απαιτείται οργανωμένη προσπάθεια, απαιτείται ειδική, ο ίδιος ο άνθρωπος, γιατί με κάποια έννοια και αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια προκειμένου να σταματήσει αυτή την απέσια δραστηριότητά του, εάν δεν επιληθεί ο νόμος. Δεν υπάρχουν βέβαια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δυστυχώς αυτές οι δομές, ούτε αυτές οι δυνατότητες. Είπατε και εσείς πριν στο ρεπορτάζ ότι όλες οι υπηρεσίες, οι δημόσιες που άπτονται της κοινωνικής παρέμβασης και της ψυχολογικής παρέμβασης έχουν σηκώσει ψηλά τα χέρια από την υποστελέχωση και από τα αυξημένα
κρούσματα τα οποία καλούνται να διαχειριστούν, με αποτέλεσμα να μην γίνεται ούτε καλό screening, δηλαδή ανίχνευση αυτών των περιστατικών μέσα στην κοινότητα, στα σχολεία μας, στις οικογένειές μας, σε χώρους όπου δραστηριοποιούνται παιδιά και αντίστοιχα ενήλικες, στα γυμναστήρια κτλ. Και βέβαια ούτε και να αντιμετωπίζονται με την επιμέλεια και τη σοβαρότητα που θα χρειάζεται. Για μένα μόνο ένα κομμάτι δικαστικό, ποινικό κτλ. Όπως καταλαβαίνετε δεν αρκεί. Το πρώτο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι να προφυλάξουμε τα παιδιά μας, να τα εκπαιδεύσουμε. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι ενήλικες που όλοι από εμάς που έχουν παιδιά ή που έχουν στο περιβάλλον τους παιδιά και νοιάζονται για αυτά, να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, γιατί είπατε και ένα κομμάτι που αφορά τον καθένα μας. Δεν είναι ο καθένας μας εν δυνάμει τέτοιος άνθρωπος. Αυτό δημιουργείται στην παιδική ηλικία. Ένας ενήλικας συγκροτημένος που έχει κάποιες στάνταρτ, κάποιες αξίες, νομίζω ότι μπορεί συγχρόνως να είναι και φύλακας των παιδιών, είτε αυτό αφορά τα δικά του τα παιδιά, είτε αφορά τα παιδιά του φίλου του, του γειτονά του κτλ. Βέβαια, τώρα καλούμαστε ο κάθε ενήλικας να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει η πολιτεία, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται πολλές φορές και το έχω ακούσει, δηλαδή ότι η πολιτεία πρέπει να έχει αυτό το ρόλο, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο βαθμό. Αλλά να πούμε κάτι χαρακτηριστικό, όταν υπάρχει ένας ψυχολόγος για 2-3 σχολεία, δηλαδή μιλάμε για 1000 παιδιά, αυτός ο ψυχολόγος πόσα παιδιά να προλάβει να εξετάσει. Τι screening να κάνει, δηλαδή να ρωτήσει τα παιδάκια αυτής της ηλικίας, τις μεγαλύτερες, με τρόπο που ξέρουν οι παιδοψυχολόγοι, για να μπορεί να δει αν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ξέρω βέβαια, ας πούμε, επειδή δουλεύω σε νοσοκομείο που έχει επίγοντα, ότι οι συνάδελφοι παιδίατροι πάντα είναι ευαισθητοποιημένοι όταν βλέπουν ένα παιδί που μπορεί να υποψιαστούν ότι υπάρχει θύμα κακοποίησης ή κάποιες, ας το πούμε, κακής συμπεριφοράς απέναντί του, ακόμα και από τους γονείς του, και θα πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Αλλά αυτό προφανώς δεν αρκεί, όπως καταλαβαίνετε. Χρειάζονται πολύ πιο μεγάλα, πολύ πιο δεδομένα μέτρα που να αφορούν πολύ περισσότερες υπηρεσίες, που να αφορούν σε μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, γιατί κατά τη γνώμη μου οι κοινωνικές συνθήκες που χειροτερεύουν μέρα με την ημέρα θα επιφέρουν και τσουνάμι τέτοιων περιστατικών, γενικά περιστατικών ψυχοπαθολογίας, όπως ας πούμε είναι οι αυτοκτονίες, αλλά και περιστατικών τέτοιας βίας. Μπορώ να πάρω το μήνυμα ουσιαστικά. Θα μου πείτε, μπορεί να είναι λάθος, ή να μου απαντήσετε και να μου πείτε, μα αυτό καταλάβατε τόση ώρα που σας μιλάω. Αλήθεια, υπάρχει οδός σωτηρίας μέσα από όλα αυτά τα οποία λέτε. Βήμα-βήμα, πραγματικά, κάθε λέξη που έχω πει μέχρι στιγμής την έχετε μεταφράσει, κύριε Κούδα, για το τι μήνυμα πρέπει να περάσουμε. Μετά από όλα αυτά, από πού πρέπει να ξεκινήσουμε, αλήθεια? Εσείς εκφράσατε τελευταία το φόβο και είπατε, φοβάμαι έτσι όπως τα πράγματα κοινωνικά εξελίσσονται, με ό,τι μας δέρνει στην καθημερινότητά μας, ότι ενδεχόμενα όλα αυτά να είναι πολύ περισσότερα αύριο μεθαύριο. Εγώ όμως τολμώ να ξαναρωτήσω, κύριε Κούδα, δεν είναι δυνατόν? Δεν μπορώ να δεχτώ, σαν ανθρώπινη μονάδα, δεν το χωράει το μυαλό μου, δεν μπορεί να το χωρέσει η ψυχή μου, ότι αφήνω όλα αυτά να εξελίσσονται δίπλα μου, εγώ απλά μόνο τα συζητάω, τα βλέπω μέσα στο σπίτι μου, τα κρύβω μέσα στο σπίτι μου στις περισσότερες περιπτώσεις. Τα κουβεντιάζω από τον καναπέ μου και δεν κάνω τίποτα. Πού είναι οι αξίες μου, πού είναι η ανθρωπιά μου, πού είναι ο πολιτισμός μου? Τι είναι αυτό το οποίο διαθέτω ως ψυχή, περηφάνεια, ως Έλληνας, ως κριτικός? Γιατί τα αφήνω όλα αυτά να πάνε άπατα? Κοιτάξτε, ελπίζω και εύχομαι, και αυτό που βλέπω στην καθημερινότητα είναι ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του λαού μας, των συνανθρώπων μας, των γειτόνων μας, που θα αντισταθούν, που θα πάνε να βοηθήσουν, όπως αυτοί οι συνάδελφοι και οι δάσκαλοι που παρενέβησαν για να δούνε το παιδάκι αυτό που διαβάσατε στο ρεπορτάζ, τι έχει, γιατί το απασχολεί, χωρίς πιθανά να μπορούν να φανταστούν το μέγεθος του προβλήματος. Και αυτό γίνεται συχνά. Δηλαδή δεν είμαστε ευτυχώς ακόμα μια κοινωνία τόσο αδιάφορη και τόσο... Ναι. Μισό. Στο μετά. Στο μετά. Περικλεισμένοι στον εαυτό μας. Ναι, δώστε μου τη δυνατότητα να διευκρινίσω κάτι. Στο μετά όλα αυτά. Στο προλαμβάνει εναντί του θεραπεύει, γιατί στο μετά έχει γίνει το κακό.
την ώρα που καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται, γιατί εκείνη την ώρα εγώ κάνω αυτή την έκπτωση. Το προλαμβάνει είναι το μεγάλο ζητούμενο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι, έχετε δίκιο. Το προλαμβάνει είναι και εκεί είναι αυτό που σας λέω. Το προλαμβάνει δυστυχώς ή ευτυχώς έχει να κάνει πολύ περισσότερο με την οργανωμένη παρέμβαση της πολιτείας και των δομών που έχει. Και αυτές οι δομές και αυτή η παρέμβαση, τουλάχιστον να μιλήσουμε εδώ για την περιοχή μας, είναι φτωχή, είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες και πολύ πίσω από αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει ώστε να παρεμβαίνουν οργανωμένα η πολιτεία, να βοηθάει τους πρώτα παιδιά βέβαια που είναι θύματα τέτοιων συμπεριφορών και να μπορεί και να παρεμβαίνει. Αν κάνετε ένα ρεπορτάζ και φαντάζομαι σας ενδιαφέρει, θα δείτε για παράδειγμα ότι οι δομές, οι προνοιακές δομές που αφορούν στα παιδιά στην πόλη του Ηρακλείου είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες όλων των ειδών. Είτε είναι, έχει να κάνει με παιδιά με ειδικές ανάγκες, είτε έχει να κάνει με παιδιά που κοινωνικά είναι θύματα μιας κακής κοινωνικής κατάστασης, όπως ήταν αυτό το κοριτσάκι που η μητέρα του ήταν χρήστρια και ο πατέρας δεν ζούσε κτλ. Υπάρχουν πολύ λίγες διέξοδοι για αυτά τα παιδιά, πολύ λίγοι ειδικοί να ασχοληθούν και ξέρετε, κυρία Δουγγέρα, και αυτά θέλουν κόσμο, θέλουν προσωπικό, θέλουν να ασχολούνται, θέλουν κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, θέλουν να μπορεί μια υπηρεσία να πηγαίνει στα σπίτια, να παρεμβαίνει ο Δήμος, παράδειγμα. Υπάρχουν αυτά τα προγράμματα, αλλά δεν υπάρχουν στο βαθμό που θα έπρεπε. Γιατί το προλαμβάνει κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί να το κάνει ο φίλος και ο γείτονας. Ο φίλος και ο γείτονας θα παρέμβει όταν το δει και αν το δει. Δεν το έχουμε δώσει. Όπως είπατε πολύ σωστά, πριν να γίνει αυτό. Και η ανάγκη αυτή, σας είπα και επιμένω σε αυτό και το επιμένω γιατί σας ακούει πολλοί κόσμος και πρέπει ο κόσμος να έχει στο νου του ότι πρέπει να παλέψει για να τα κερδίσει αυτά. Δυστυχώς δεν θεωρούνται αυτονόητα. Όπως και μιλάμε πολλές φορές και για τα νοσοκομεία και για το θέμα της υγείας, στην ουσία αυτό είναι ένα προνοιακό κομμάτι που υστερεί ακόμα περισσότερο από το κομμάτι της υγείας. Αν στην υγεία είμαστε πίσω μία φορά, στο κομμάτι της πρόνοιας, κατά τη γνώμη, τουλάχιστον έτσι που το ζω εγώ μέσα από τη δουλειά μου και τις εμπειρίες καθημερινές, υστερούμε 10. Λοιπόν. Και πρέπει αυτό να είναι, πώς να το πω, καμπανάκι δυνατό για να διεκδικήσουμε όλοι οι γονείς στα σχολεία. Αυτό που σας είπα, είναι ένας ψυχολόγος για 3-4 σχολεία, δεν ξέρω ακριβώς τα νούμερα. Οι εκπαιδευτικοί τα ξέρουν καλύτερα. Αλλά ξέρω ότι σχολικοί είναι σύμβουλοι κτλ. Και να σας πω ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε κοντά μας και την κυρία Μέρη Παχιαδάκη. Θέλω να ακούει. Είναι η πρόεδρος των γυναικείων σωματείων του Ηρακλείου. Κυρία Παχιαδάκη, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δουλειράκη, καλημέρα και στον κύριο Κούδα. Λοιπόν, καλημέρα. Λοιπόν, για να το πάμε λίγο παρακάτω, κύριε Κούδα, για να το συμπληρώσουμε. Εσείς πιστεύετε από τη δική σας την πλευρά ότι είχε τη δυνατότητα και δεν το έκανε, ότι δεν του έδωσε τη δέουσα ενδεχόμενα σημασία η πολιτεία σε όλα αυτά τα φαινόμενα, γιατί δεν ήταν, ας πούμε, άμεσης ανάγκης εκείνη την ώρα με αποτέλεσμα κάπου να μας ξεφύγει? Εννοείται γενικότερα. Στο γενικότερο, σαφέστατα. Ναι, βάσει των ελλείψεων της πολιτείας. Το είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο, το λέει και τα σωματεία, και στο οποίο φαντάζομαι και η κυρία Παχιαδάκη, και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και όλοι, ότι θέλουμε περισσότερες και πιο οργανωμένες δομές που να μπορούν να παρεύουν και στα παιδιά μας και στις οικογένειες, όπως είπατε σωστά πριν, και να αυτά τα φαινόμενα να είναι όσο το δυνατόν αντιμετωπίσιμα πριν εκδηλωθούν ή τέλος πάντων όταν αρχίσουν να εκδηλώνονται, πριν να φτάσουν σε τέτοιου είδους αγκραίες καταστάσεις. Σας είπα και πριν ότι το φαινόμενο, η διαταραχή, γιατί για μας για τους ψυχιάτρους είναι διαταραχή, η παιδοφιλία, δεν είναι πάρα πολύ σπάνιο ή όπως ίσως νομίζει κάποιος κόσμος. Είναι αρκετά συχνό. Και με εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, που, οι πιο συνειδητοποιημένοι τέλος πάντων, να ζητάνε βοήθεια. Γιατί καταλαβαίνουν ότι έχουν εμπλέξει σε ένα κυκαιώνα και για τον εαυτό τους πάρα πολύ άσχημο, που μπορεί να τους οδηγήσει σε τραγικές καταστάσεις, δηλαδή να κάνουν πράγματα που αργότερα μπορεί και ήδη να τα μετανιώσουν και σίγουρα να είναι κοινωνικά στιγματισμένοι και νομικά και ποινικά κτλ. Θέλετε να πείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίζουν από μόνοι τους σε κάποιο σημείο αυτή την ψυχική διαταραχή, γιατί γι' αυτό μιλάτε, και έρχονται να ζητήσουν βοήθεια για το πώς θα το αντιμετωπίσουν ή μέσω των οικογενειών τους? Και τα δύο, όπως λέτε και τα δύο. Βέβαια θα ξανατονίσω ότι αυτή είναι το πολύ μικρότερο ποσοστό.
Όμως η γνώμη μας και αυτό που δείχνει η εμπειρία είναι ότι όσο πιο οργανωμένο σύστημα παροχής βοήθειας υπάρχει, τόσο πιο πολλές δυνατότητες δίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους να ζητήσουν βοήθεια. Ξαναλέω, η πρωτοβουλία πρέπει να είναι στα χέρια της πολιτείας. Η πολιτεία πρέπει με διάφορους μηχανισμούς που έχουμε τη δυνατότητα και ξέρουμε και από ανάλογες δομές στο εξωτερικό και από τη δικιά μας εμπειρία τι χρειάζεται. Και πολλές φορές έχουν γίνει τέτοια αιτήματα. Δηλαδή, εγώ έχω παραστεί σε πολλές εκδηλώσεις σχολείων που ζητάνε οργανωμένη ψυχολογική παρέμβαση, όχι βέβαια μόνο για αυτά τα ζητήματα, καταλαβαίνετε, για ζητήματα που αφορούν την παραμέληση παιδιών λόγω κακών κοινωνικών συνθήκων, λόγω φτώχειας, λόγω την ψυχολογική παρέμβαση σε οικογένειες που μπορεί να έχουν προβλήματα στο ζευγάρι και ένα σώρο πράγματα, τα οποία έχουν άμεση αντανάκλαση κυρίως για τα παιδιά, επειδή μιλάμε τώρα για τα παιδιά, αλλά και για τους ενήλικες, και που φυσικά αυτές οι δομές, όπως λέμε όλοι και το ξέρουμε, δεν υπάρχουν. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Και αν θέλετε, ακόμα και οι επίσημες αρχές, δηλαδή ο πιο επίσημος που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει ότι και με αφορμή την πανδημία, αλλά και από πιο πριν, η πανδημία βέβαια όλα αυτά τα διόγκωσε και τα έφερε σε έναν βαθμό πάρα πολύ αυξημένο και ακόμα δεν, όπως σας είπα και πριν, αυτό δεν το έχουμε δει. Θα εκδηλωθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια. Εγώ πιστεύω ίσως από το τέλος αυτής της χρονιάς και έπειτα θα έχουμε ένα τσουνάμι πραγματικά ψυχικών προβλημάτων και ψυχολογικών καταστάσεων, σε οποίες μέχρι τώρα τα συστήματα υγείας, σύστημα υγείας εννοώ όλο το σύστημα παροχής βοήθειας και υπηρεσιών στους ανθρώπους, δεν τα έχουν αντιμετωπίσει με αυτό και δεν θα μπορούν, αν παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση, να τα αντιμετωπίσουν, τουλάχιστον για την Ελλάδα που ξέρω καλύτερα. Δηλαδή είναι, πώς να το πω, είναι άμεση ανάγκη αυτά τα πράγματα να οργανωθούν, να εξελιχθούν, να ενδυναμωθούν με προσωπικό. Προσωπικό όπου αν θέλετε δεν είναι και εκπαιδευμένο ακόμα, γιατί δεν έχει ασχοληθεί με αυτή η κατάσταση, αλλά θα πρέπει να ασχοληθεί και θα κληθεί να τα αντιμετωπίσει. Και γι' αυτό μέσω και της εκπομπής σας λέω ότι είναι ανάγκη αυτό. Και η πολιτεία. Η πολιτεία βέβαια είναι κάποιοι άνθρωποι με κυβερνητικές θέσεις, με αποφάσεις, που στο παρόν τουλάχιστον δεν δείχνουν διάθεση να οχυρώσουν, να οργανώσουν αυτό το πάρα πολύ ευαίσθητο τομέα. Η πολιτεία από τη μία, η οικογένεια και η στήριξη της οικογένειας μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια που αναφέρατε και τις ευθύνες που έχει η πολιτεία απέναντι στον πολίτη, έτσι ώστε να στηρίξει την οικογένεια για να μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους θέματα, κακοποιητικές ενέργειες, όλα αυτά τα προβλήματα για τα οποία αναφέραστε μέχρι τώρα. Το συμπέρασμα νομίζω ότι αυτό είναι, κύριε Κούδα. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα έχουμε ανοίξει, κύριε Παχεδάκη, μια μεγάλη συζήτηση. Και όσο μπορεί να ανοίξει αυτή η συζήτηση, αλλά είναι καλύτερα να τα λέμε καθαρά και εξάστερα παρά να τα κρύβουμε. Γιατί το βαρέλι βλέπετε ότι δεν έχει πάτο. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτά τα οποία ακούω μέχρι στιγμής και από τον κύριο Κούδα και το ακούει και ο καθένας. Για το τι μπορεί να κρύβει η ψυχή του κάθενός από εμάς και η πόρτα που κλείνει του κάθενός από εμάς. Εσείς από τη δική σας την εμπειρία, φαντάζομαι και μέσα από αυτή την πολύχρονη τη δράση ότι έχετε αντιμετωπίσει τα όσα περιστατικά μπορεί να βάλει το μυαλό του καθενός μας, ναι. Αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Ασφαλώς αυτό που είπε ο κύριος Κούδας, ότι είναι το φαινόμενο της κακοποίησης γενικά, είναι και πολύ παραγωγικό και πολύπλοκο και δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για όλα αυτά. Αν πάρουμε προσωπικά, αναφέρομαι στην περίπτωση δική μας για το φορέα μας, πρέπει να σας πω ότι και πριν 25 χρόνια, ίσως 26, που ξεκινήσαμε και ανοίξαμε το θέμα κακοποίηση γυναικών και βεβαίως όταν πάμε παραπέρα και των παιδιών, αυτό μας έδειξε τότε και τότε η κοινωνία είχε προβλήματα, απλά δεν έβρισκε διεξόδους. Αυτό που κάναμε εμείς ήταν να πούμε ότι ωραία, φτάνει πια. Αυτή τη στιγμή πρέπει κάποιος να κάνει κάτι. Η πολιτεία τότε όχι μόνο αγνοούσε τη λέξη κακοποίηση, για να πω την αλήθεια, δεν ενδιαφερόταν. Δεν γιατί... φαντάζομαι, ναι, θα πάω στο δεύτερο. Το δεύτερο θα κρατήσω. Δεν νομίζω να μην ήξερε τη λέξη κακοποίηση. Από τη στιγμή που αναλαμβάνεις και έχεις κάποιες θέσεις, γιατί ξέρεις ποια είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, ξέρεις πραγματικά τι σημαίνει η μετάφραση της κάθε λέξης. Άλλο δεν ενδιαφερόσουν, άλλο το πήγαινες παρακάτω. Αλλά το δεν ήξερες, δεν θα το αποδώσω σε κανένα και δεν θα δώσω άλλοθη σε κανένα, κυρία Παχεδάκη. Το δεν ήξερες, ξέρετε, αυτό πάει στα κλειστά σώματα.
Υπάρχει μια διαφορά εδώ. Το κράτος μπορεί να το ξέρει. Οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται το ξέρουν και το ήξεραν και τότε. Όταν υπήρχαν όμως... Όχι κύριε Παχιαδάκη, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους θα το πούμε και λίγο διαφορετικά. Έκλεινα τη δική μου την πόρτα, με συγχωρείτε τώρα αν χτυπάω κάποιες πόρτες, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έκλεινα τη δική μου την πόρτα γιατί δεν είμαι και μικρό παιδί και έλεγα πάρα πολύ απλά να το κρύψουμε, να μην το μάθει γειτονιά, να μην καταλάβει γειτονιά, να μην με στιγματίσει. Δεν έλεγα να βρω την άκρια από μόνος μου, ως οικογένεια, από μόνιμος οικογένεια, να πάω να βοηθήσω το δικό μου τον άνθρωπο. Και έτσι, γιατί επειδή κανένας δεν έβαζε πραγματικά τη φωνή, γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει εδώ. Και κάποιοι άλλοι το εκμεταλλεύτηκαν και δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Αυτό να το πούμε επίσης. Μα κυρία Δουλγεράκη, πάντα υπήρχε η ενοχική ανοχή. Και σήμερα υπάρχει. Εμείς πάντα πρωτίστως αναφερόμαστε στην ανοχή. Η ανοχή των ανθρώπων, η ανοχή του περιβάλλοντος, η ανοχή της κάθε κοινωνίας. Αυτό που καταφέραμε μέχρι σήμερα όλοι σαν κοινωνία, αλλά και εμείς σαν φορείς, είναι το ότι επανέρχομαι σε αυτό που είπα, ότι ανοίγουν στόματα, σπάμε τη σιωπή. Αυτό είναι ένα δεδομένο και αυτό το δεδομένο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σήμερα για να δώσουμε λύσεις. Δεν δίνουμε. Σας είπα προηγουμένως, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά που, όλες αυτές οι φρικιαστικές καταγγελίες που μας έρχονται κάθε μέρα, αυτές τις είχαμε, αλλά όμως δεν υπάρχει αυτή η αντίδραση των υπηρεσιών, η αντίδραση αν θέλετε της ίδιας της πολιτείας. Χαίρομαι που σήμερα αναφερθήκατε και ξέρουμε ότι πρέπει να πούμε μπράβο στις κυρίες τις εκπαιδευτικούς που ανήθευσαν αυτό το πρόβλημα και αυτό είναι η ουσία του θέματος. Γιατί και σήμερα το θετικό είναι ακόμα και η αστυνομία έχει καλύτερες δομές, προσπαθεί να δώσει αυτή τη σημασία την οποία πρέπει να δώσουμε και όχι τα χρόνια μάλιστα. Εκείνα που μόλις πήγαινε κάποιος, όποια τολμούσε να πάει στην αστυνομία ήταν απορειοπομπαία. Δεν σήμερα λοιπόν έχουμε σε αυτή τη βελτίωση στάση. Μάλιστα. Όμως υπάρχει πάντα το αλλά. Μάλιστα. Αλλά για να σταματήσω λίγο στο αλλά. Ρωτάω εσάς κυρία Παχιαδάκη και στη συνέχεια ρωτάω και τον κύριο Κούδα. Κυρία Παχιαδάκη, ξεκινάω από εσάς. Πείτε μου από την εμπειρία σας. Αυτό το παιδί των 11 χρόνων, συγκεκριμένο το ερώτημα, αλλά δίνει το μέγεθος όλου αυτού του προβλήματος και αυτά τα οποία είπαμε με τον κύριο, και με τον κύριο Κούδα πριν από λίγο. Αυτό το παιδί δεν μπορεί η ΕΣΑΗ να νοσηλεύεται μέσα σε ένα νοσοκομείο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βγει έξω, θα πρέπει να ανοίξει με βοήθεια και τα δικά του τα φτερά, να φύγει από αυτή την τραγωδία, τον εφιάλτη που ζει και να προχωρήσει παρακάτω. Μπορεί κάπου να φιλοξενηθεί, πού θα πάει. Και αν κάπου πάει κύριε Κούδα, έρχομαι σε εσάς, σε μια άλλη ανάδοχη οικογένεια, όπως ήταν ανάδοχος και ο θείος. Πώς εξετάζεται μια ανάδοχη οικογένεια, πώς εξετάζεται εκείνος ο οποίος θα αναλάβει να μεγαλώσει ένα παιδί. Κύριε Παχιαδάκη, ξεκινάω από εσάς. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να γίνεται πάντα μα πάντα έρευνα για τους σε ποιους ανατίθεται αυτή... Ξεκινάω από εσάς με το ερώτημα πού θα πάει αυτό το παιδί. Α, εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Σε αυτό που σας είπα προηγουμένως εξακολουθώ να λέω ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν και δυστυχώς αν παρατηρήσουμε τι γίνεται και έξω είναι ένα κοινό φαινόμενο. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τώρα το πού θα πάει ένα παιδί και αυτό δεν το ξέρουμε και σε ποια θα είναι η κατάλληλη οικογένεια ή οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα παραλάβουν αυτό το παιδί. Δυστυχώς εκεί σε αυτό θα πρέπει να απαντήσουμε ότι είναι κομμάτι της κοινωνίας και κομμάτι της πολιτείας η οποία θα αποφασίσει και η οποία θα έχει έτοιμο
ένα περιβάλλον για να παραλάβει αυτά τα παιδιά. Αυτά που λέγαμε πριν από λίγο. Και ξέρετε, όση ώρα εσείς μιλάτε και εσείς και ο κύριος Κούδας, κύριε Κούδα, έρχομαι και στη δική σας την απάντηση αυτό που ρώτησα πριν από λίγο. Έρχεται και εκείνο το μήνυμα από τον κύριο Λεωνίδα και λέει: καλημέρα σας. Δεν θέλω να στεναχωρήσω τους καλεσμένους σας, αλλά η πολιτεία. Μα ούτε δεν νομίζω οι καλεσμένοι μου να στεναχωριούνται για το τι λέμε για την πολιτεία. Ίσα-ίσα που αναζητούν τις ευθύνες της πολιτείας, αλλά η πολιτεία, λέει ο κύριος Λεωνίδας, καλύπτει τους βιαστές, δεν τους εκθέτει. Παρακαλώ, κύριε Κούδα. Ναι, ο σκοπός μου τουλάχιστον από ό,τι ακούω και της κυρίας Παγιαδάκη είναι να προσπαθήσουμε να ενεργοποιηθεί ο κόσμος, να πάρει πρωτοβουλίες, να πιέσει την πολιτεία ώστε να πάρει τα κατάλληλα μέτρα και για, όπως είπαμε πολύ σωστά πριν, και την πρόληψη αυτών των φρικτών περιστατικών, αλλά και μετά για την αντιμετώπιση. Τώρα που είπατε για την αντιμετώπιση, εντάξει, υπάρχουν πολύ πιο κατάλληλοι ειδικοί από μένα που είναι κοινωνική λειτουργή και παιδοψυχίατροι και παιδοψυχολόγοι, αλλά αν με ρωτάτε έτσι να πω πρόχειρα τη γνώμη μου, είναι ότι σαφώς αυτό το παιδί σε αυτή τη φάση που βρίσκεται θα είναι καλύτερο να βρίσκεται σε ένα προστατευμένο περιβάλλον ενός ιδρύματος με την έννοια μιας προστατευμένης δομής που θα ξέρει ότι εκεί οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, ξέρουν να το προσεγγίσουν, μπορούν σιγά σιγά να χτίσουν και να του αναπληρώσουν ως ένα βαθμό, θεωρώ, όχι πλήρως, την εμπιστοσύνη προς τους άλλους ανθρώπους, να νιώθει δηλαδή ασφαλές περιβάλλον, το περιβάλλον του και την καθημερινότητά του να γίνει λίγο πιο κανονική για πώς πρέπει να είναι για τα παιδιά, δηλαδή με ασφάλεια, με καλές συνθήκες, με το σχολείο του κτλ. Και σε επόμενη φάση θα πρέπει να ψαχτεί ποιο περιβάλλον είναι κατάλληλο για να ζητήσουμε για αυτό το παιδί ώστε να παραμείνει σταθερά. Εξετάζεται κάποιος που θέλει να γίνει ανάδοχος γονέας ή οικογένεια από το ιατρικό προσωπικό? Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ξέρω ότι υπάρχουν αυστηρά στάνταρτς για αυτούς που κάνουν αιτήσεις. Και ξέρετε, στην εποχή μας υπάρχουν πολλές οικογένειες. Κοινωνικές συνθήκες δημιουργούν πολλά ζευγάρια νέα που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να έχουν το δικό τους παιδάκι και ψάχνουν με πολύ καλή πρόθεση να υιοθετήσουν ή να γίνουν ανάδοχες οικογένειες. Και ξέρω ότι τα στάνταρτ, τουλάχιστον που το έχω συζητήσει με κάποιους συνάδελφους του κοινωνικού λειτουργού, είναι πολύ αυστηρά. Στην καθημερινότητα βέβαια αυτό, όπως σας είπα και πριν, απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις που νομίζω ότι δεν πληρούνται. Δηλαδή, παράδειγματος χάρη, να μπορεί μια κοινωνική υπηρεσία να κάνει ευνηδιαστικούς ελέγχους στο περιβάλλον αυτό που το ζευγάρι επικαλείται και θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί. Να μπορούμε οι εξετάσεις που γίνονται, γιατί γίνονται εξετάσεις. Η αλήθεια είναι δηλαδή κάθε άνθρωπος που κάνει αυτή την αίτηση σίγουρα παίρνει μια βεβαίωση ψυχικής υγείας, δηλαδή ότι είναι ψυχικά υγιής. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, κύριε Δουλκέρα. Η οποία επικυρωποιείται συχνά πυκνά, ας πούμε, σε μία περίπτωση. Ναι, αυτό δεν γίνεται. Αυτό είναι ένα πολύ σωστό που λέτε. Ή παράδειγμα, αυτό ισχύει για πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί μπορεί να έρθω εγώ. Εγώ θα το κάνω προσωπικό για να μην θίξω κανένα, να μην μπω μέσα στα δικαστικά. Ναι, μπορώ να σα εξετάσω εγώ, κύριε Δουλκεράκη, να πω και ο Δουλκεράκη είναι μια χαρά τώρα. Και αργότερα, μετά από 1-1,5 χρόνο, να συμβεί κάτι που για εσάς είναι πάρα πολύ ισχυρό, τραυματικό, σοκαριστικό. Εσείς, για παράδειγμα, να αλλάξει η ψυχική σας κατάσταση πάρα πολύ, γιατί αυτό συμβαίνει συχνά και το βλέπουμε καθημερινά, με αποτέλεσμα μετά να μην μπορείτε να ανταποκριθείτε στο ρόλο του γονιού που έχετε ήδη αναλάβει. Μάλιστα. Και αυτό τώρα δεν είναι ευθύνη μόνο. Μισό λεπτό. Αυτή η διαταραχή που ενδεχόμενα εγώ να έχω, να φαίνεται, να μην κρίνομαι κατάλληλος για ανάδοχος γονέας, δεν μπορεί έστω και στο άπειρο ελάχιστο, στο 1%, στο 2%, που για σας είναι πολύ σοβαρή ένδειξη, να φανεί από την αρχή και ξαφνικά εκεί που είμαι απόλυτα υγιής να περάσω στην άλλη διαταραχή και να προχωρήσω σε όλα αυτά τα οποία κάνω σήμερα και αυτά τα οποία βιώνουν τα παιδιά? Κοιτάξτε, σε κάποιες περιπτώσεις, όχι για αυτές που μιλάμε τώρα, γιατί κοιτάξτε, ένας άνθρωπος ο οποίος από μικρή ηλικία, και πάω και στο δεύτερο συμβά που αναφέρατε, τον 20χρονο, που σημαίνει ότι από πολύ μικρή ηλικία αυτός ο νέος άντρας έχει αναπτύξει μια παιδοφιλική συμπεριφορά, δηλαδή αντί να ψάξει να ασχοληθεί με κορίτσια της ηλικίας του 18-19-20 χρονών, να ασχολείται με ένα παιδάκι 13 χρονών, που σημαίνει ότι ήδη έχει αναπτύξει τέτοιου είδους σκέψεις και συμπεριφορές. Δεν είναι εύκολο να το διαπιστώσουμε, το καταλαβαίνετε αυτό με τα εργαλεία που έχουμε σήμερα, ενώ τα ψυχολογικά και τα ψυχιατρικά. Σε κάποιες περιπτώσεις φυσικά γίνεται πιο εμφανές
ότι υπάρχει μια ψυχοπαθολογία ή τέλος πάντων που πρέπει να ψαχτεί περισσότερο, γιατί από την άλλη, και ας πούμε το, δεν είναι δηλαδή ίσονο σημασία αυτό, και τα ζευγάρια διεκδικούν και κατά τη γνώμη μου έχουν και αυτοί το δίκαιο τους, το δικαίωμά τους να βοηθήσουν ένα παιδί, να το υιοθετήσουν και να γίνουν άδοχοι. Οπότε οι ειδικοί είμαστε λίγο στη μέση να προφυλάξουμε ναι μεν τα παιδιά, χωρίς να στερήσουμε σε ζευγάρια την δυνατότητα να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Καταλαβαίνετε ότι όπως είπα πριν, αυτό θέλει χρόνο, θέλει επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, θέλει να ασχολούνται υπηρεσίες με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσει στον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι δεν θα διαφύγει κάτι της αντίληψής τους και θα μπορεί κάτι που θα έχει βέβαια επιπτώσει στο παιδί. Και όπως είπατε, ναι μεν κάποιες φορές λίγες είναι εύκολο να γίνει αυτό, αλλά συνήθως δεν είναι εύκολο να το διαπιστώσει. Λέει ο κύριος Λεωνίδας ότι εντοπίσατε ακριβώς το πρόβλημα, κύριε Κούδα. Η πολιτεία λειτουργεί αυτόνομα και ο πολίτης δεν μπορεί θεσμικά να κάνει κάτι. Ναι, ισχύει. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά, όχι μόνο στα αυτό το θέμα που συζητάμε, σε όλες τις πλευρές δυστυχώς, ότι οι βασικές ανάγκες που έχουμε σαν καθημερινοί εργαζόμενοι άνθρωποι που προσπαθούμε να επιβιώσουμε σε αυτήν την κοινωνία, συνήθως στη δικιά μας την ελληνική πολιτεία δεν καλύπτονται. Μάλιστα. Και πάντως, αυτό είναι γεγονός και αφορά και την καθημερινότητα που τα λέμε πολλές φορές για τα νοσοκομεία, αφορά όπως σας είπα πριν τα προνοιακά ιδρύματα, αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες και την παρέμβασή τους. Φανταστείτε τώρα ότι αυτή είναι μια πιο απαιτητική παρέμβαση μιας κοινωνικής υπηρεσίας να παρεμβαίνει μέσα στην οικογένεια. Mm. Δηλαδή να υπάρχει κοινωνικός λειτουργός που να έχει στην εποπτεία του, ξέρω εγώ, ας πούμε 10 ανάδοχες οικογένειες και να μπορεί να τις επισκέπτεται και να έχει πολύ συγκεκριμένη. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι παλεύουν πάρα πολύ σκληρά, όμως δεν αργούν δυστυχώς. Δείτε πότε έγιναν τελευταία φορά προσλήψεις μόνιμων κοινωνικών λειτουργών, ας πούμε. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, νομίζω και η κυρία Παχιαδάκη τα αντιμετωπίζει καθημερινά. Τα αντιμετωπίζει καθημερινά. Γι' αυτό θα ρωτούσα και είναι το τελευταίο που θα ρωτούσα την κυρία Παχιαδάκη, στον ελάχιστο χρόνο που έχω, μετά από 25-26 χρόνια, με όλα αυτά τα οποία συζητάμε, με τους αγώνες που έχουν γίνει, με τις προσπάθειες, να το πω διαφορετικά, που έχουν γίνει, με τη φωνή που έχει πέσει, με το χτύπημα του χεριού στο τραπέζι που έχει πέσει και μέσα από την εμπειρία σας, είναι κρίμα ακόμα να μιλάμε ότι πρέπει να δούμε πράγματα, ότι πρέπει να εξετάσουμε πράγματα, ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε ως δεδομένα στην άκρη πάνε, κυρία Παχιαδάκη, και πάντα ξεκινάμε από ένα μηδέν που είναι μηδέν και καταλήγουμε στο μηδέν αντί να κάνουμε βήματα μπροστά. Είναι αλήθεια ότι κάθε κοινωνία ξεκίνησε από το μηδέν. Σήμερα ζητούμενο είναι να βρούμε, μιλούσαμε για παιδιά, πρέπει να υπάρξει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Είτε είναι παιδιά ανάδοχα είτε παιδιά κανονικά. Μιλούμε τώρα για μια περίπτωση, όμως αυτή η περίπτωση μπορεί να μην είναι μέσα στην καθημερινότητα. Θα σας πω. Το παιδιά κανονικά ωραία. Θέλετε να πείτε, για να μην παρεξηγηθούμε, παιδιά βιολογικά μιας οικογένειας. Ναι, αυτό. Ναι. Όπου τέλος πάντων θα δώσουμε, ίσως άλλοι να δώσουν άφεση μαρτυρώσει ορισμένα πράγματα και δεν το πάμε παραπέρα. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι η εξέλιξη αυτή, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι για τη δεύτερη περίπτωση η βία στο διαδίκτυο σήμερα καλά κρατεί. Άρα λοιπόν, εφόσον καλά κρατεί, υπάρχει ένα άλλο κομμάτι ζωής το οποίο δεν το είχαμε καν γνωρίσει. Mm. Οπότε έχουμε και αυτό το δεδομένο. Άρα πάντα είμαστε ληψοί στα προβλήματα που πρέπει να απαντήσουμε. Σε αυτό που θέλω πάντως να κλείσουμε, πρέπει να κλείσουμε, πιστεύω και εύχομαι ότι θα περισσότεροι άνθρωποι θα ανοίξουν τα αυτιά τους, θα δουν, θα ακούσουν και θα πάμε παραπέρα όλη τη ζωή μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα πρέπει να υπάρξει ευαισθητοποίηση κοινωνίας και πολιτείας για να μπορέσουμε να έχουμε ποθήμονο αποτέλεσμα. Δεν θα το έλεγα γιατί δεν θα φτάσουμε ποτέ στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Όμως μπορούμε να βελτιώσουμε κάποιες τις ανάγκες οι οποίες τις βρίσκουμε κάθε μέρα. Και μην ξεχνάμε ότι μία πανδημία μας έφερε πίσω σχεδόν στο μηδέν. Και σε αυτό θέλω να σταματήσω. Όχι, δεν βάζω άλλο την πανδημία. Όχι, όχι. Εγώ το απορρίπτω αυτό από την αρχή. Ήμασταν αυτοί και κάνουμε αυτό. Δεν το βάζω ως άλωθη. Δεν είναι άλωθη. Όχι, δεν είναι άλωθη. Είναι η πραγματικότητα την οποία τη ζούμε καθημερινά.
Εμείς ξεκινήσαμε τότε με μία κοινωνική λειτουργό και σήμερα έχουμε 7 ψυχολόγους. Γιατί δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Βλέπουμε το πρόβλημα το οποίο υπήρχε αλλά εντάχθηκε. Δεν αναφέρομαι στο ότι σταμάτησε κάπου. Όμως η ένταση η οποία υπάρχει σήμερα, και είπε ο κύριος Κούδας πάρα πολύ σωστά, ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε τον COVID και δεν αντιμετωπίζουμε τα ψυχολογικά προβλήματα τα οποία θα έχουμε αύριο. Αυτό θα έρθει αύριο και μάλιστα μπορεί και πριν το αύριο, πάρα πολύ σύντομα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε κάπου. Οπότε ευχή πρέπει, τι άλλο να κάνουμε, να ευχόμαστε ότι θα βελτιωθούμε σαν κοινωνία, γιατί οι ίδιοι αν ενδιαφερθούμε να δούμε τι συμβαίνει είτε στο σπίτι μας, είτε στη γειτονιά μας, είτε στο περιβάλλον. Περίπου με αυτό θα έκλεινα, χρησιμοποιώντας τα λόγια του κυρίου Κούδα, γιατί μιλούσαμε για το προλαμβάνειν και το θεραπεύειν και είπε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα, υγιής μερίδα της κοινωνίας, η οποία ασχολείται, νοιάζεται, κυρίως νοιάζεται για το τι γίνεται μέσα στο σπίτι της, στο δικό της, στο φιλικό το περιβάλλον, στη γειτονιά της κλπ. Μακάρι αυτή η κουβέντα να πιάσει τόπο και να είμαστε στο προλαμβάνειν υποψιασμένοι πάντα και να νοιαζόμαστε για τους διπλανούς μας, έτσι όπως το είπαμε. Κύριε Κούδα, ελπίζω να το μετέφρασα σωστά, έτσι. Πολύ σωστά. Και αυτό που θα συμπλήρωνα στην κυρία Παγιαλάκη είναι, και φαντάζομαι αυτό εννοεί και αυτή, ότι πέρα από τις ευχές, οι προσπάθειες, και η ίδια κάνει μια προσπάθεια, είναι, συμμετέχει ενεργά σε έναν φορέα πολιτών, δεν είναι μια κρατική δομή, έχει το κομμάτι της και η προσπάθεια, όπως είπατε και εσείς σωστά, οφείλει να γίνεται από όλους μας, ο καθένας στο κομμάτι του, στο μετερίζι του, στο μικρό κοσμό του, ώστε συνολικά να αλλάξουν τα πράγματα και να καταφέρουμε μεγαλύτερες και πιο ουσιαστικές αλλαγές. Όσο καλή και να είναι ο καθένας μόνος του, όλοι μαζί είμαστε καλύτεροι και δυνατότεροι, πιστεύω. Κυρία Παχιαδάκη, κύριε Κούδα, σας ευχαριστώ από την ψυχή μου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.